σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μητέρα βεβαίως, αλλά και ο τίτλος πάει ευρύτερα, δηλαδή γυναίκα, μητέρα και εργαζόμενη. Αυτό που τονίστηκε από όλους μας και από μένα είναι ότι μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει ένα παιδί. Μάνα είναι κάθε γυναίκα που έχει μια απεριόριστη ανάγκη για προσφορά σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Μιλάτε σαν να θέλετε να υιοθετήσετε και ένα παιδί. Θα σας πω κάτι, το εκμυστηρεύομαι ίσως για πρώτη φορά. Ναι, μετά την κόρη μου ήθελα να γίνει αυτό. Και είχα έρθει και σχετικά κοντά. Πάντα ονειρευόμουν από μικρή ότι θα έχω τα δικά μου βιολογικά παιδιά και πολλά υιοθετημένα. Το τελεστροχοπέδι όμως στο όνειρό σας αυτό και η ελληνική νομοθεσία και η γραφειοκρατία, όπως και πολλές γυναίκες. Πολλά ζευγάρια. Ναι, ας μιλήσω προσωπικά. Βέβαια, στη δική μου περίπτωση να έχει και άλλες συνθήκες. Σίγουρα χρειάζεται με πολύ προσοχή προς όφελος πάνω του παιδιού λιγότερα εμπόδια που μπορούν να λυθούν ευκολότερα και να μην αναγκάζονται γονείς που δεν έχουν καν παιδάκι να περιμένουν ίσως και χρόνο. Η γη της ελιάς σας βοήθησε στην αντιμετώπιση της απώλειας. Αυτό που ζω σήμερα, ναι, τολμώ να πω ότι η δημιουργική απασχόλησή μου, όπως και αυτή ως πρόεδρος του ΕΟΤ, που είναι εξαιρετικά δημιουργική, αλλά και αυτή που είναι σε σχέση με την τέχνη και την υποκριτική, ναι, βοηθάει πάντα. Στα πρώτα σας βήματα, ως ηθοποιός, δεν βιώσατε ποτέ κάποια σεξουαλική παρενόχληση ή bullying? Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι είναι γυναίκες που μπορεί να έχουν υπάρξει τυχερές. Να μην το συνέβη. Είναι γυναίκες που μπόρεσαν να το διαχειριστούν εκείνες επειδή είχαν την ικανότητα να το διαχειριστούν και να μην συμβεί οποιαδήποτε κακοποίηση. Πέρα από τη σωματική όμως υπάρχει και η λεκτική κακοποίηση, υπάρχει η ψυχολογική κακοποίηση. Λίγο πολύ όλες οι γυναίκες, όλοι οι άνθρωποι το έχουμε νιώσει από περιβάλλοντα, είτε εργασιακά, είτε ακόμη οικογενειακά, φιλικά. Το μήνυμά μου είναι ότι όλα στη διαφάνεια, όλα να είναι διάφανα, όλα να βγουν στο φως και όπου και όταν χρειάζεται αποδεδειγμένα πια, χωρίς να πετροβολούμε, χωρίς να γνωρίζουμε και να έχουμε η δικαιοσύνη εκείνη που ξέρει, εκεί βεβαίως να τιμωρούνται τέτοιες πράξεις όπως τους αξίζει. Ότι όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν προβαίνεις σε πράξεις που φέρνουν σε δύσκολη θέση είτε κακοποιούν άλλους ανθρώπους. Πρόσφατα ο Τόλης Βοσκόπουλος βραβεύτηκε από τα Γκράμι. Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα μας, το λέω γιατί ίσως δεν το αναδείχθηκε και όπως θα έπρεπε. Είναι μεγάλη, μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, μεγάλη τιμή για μας, για την οικογένειά του και είναι για την ψυχή του μια ευλογία. Να το εισπράττει έτσι και τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ψυχές υπάρχουν. Πρόεδρος του ΕΟΤ, ποντάρετε και στον κινηματογραφικό τουρισμό. Κινηματογράφος. Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι το μεγάλο asset της Ελλάδας και της ανάπτυξής της. Και αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάτι πραγματικά μαγικό, όπως έγραψε την άρτησή μου. Μια ολόκληρη περιοχή της Θέρμης, με στούντιο που φιλοδοξούν να γίνουν ένα μικρό Hollywood, φέρνει ηθοποιούς διεθνούς βεληνικούς, όπως ο Έρχαρτ, όπως άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε λίγες μέρες ξεκινάει γυρίσματα στη Δράμα. Πρέπει να στηρίξουμε όλοι. Να μην υπάρξουν προβλήματα για αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να παιδίσουν στην Ελλάδα.